Είναι η εκπομπή η Φωνή του Λαού. Ωραία. Από τούδε και μέχρι τις 7:30 εδώ θα είμαστε. Ωραία. Να ακούσουμε την άποψή σας. Θα την ακούσουμε. Δεν θα πούμε κάτι εμείς. Εσείς τα λέτε. Ωραία. Και εμείς θα λέμε ευχαριστούμε, φίλοι. Πάμε στον επόμενο. Λοιπόν. Εντάξει. Λοιπόν. Πες μια καλησπέρα στο λαό, Ρενικό. Καλησπέρα. Λοιπόν, επειδή δεν είμαι πολύ καλά σήμερα. Φωνή λαού, οργή Θεού. Επειδή δεν είμαι πολύ καλά σήμερα. Έλα, Ρενικό, τώρα. Πρόσεξε, όχι, πρόσεξε. Εγώ προετοιμάζω. Εντάξει, ο Θεραμλίβα σε γλυκάνουμε, ρε φιλέ. Είναι πολλά. Πού θα βρει άλλο τέτοιο συμπαρουσιαστή, ο οποίο θα σε σκέφτεται κάθε τρει και λίγο και θα λέει εσύ κάτσα πάρουμε ένα γλυκάκι λίγο το γλυκάνουμε. Είναι πονοκέφαλο με τον Άρη, γιατί στον Άρη ή θα βαριέσαι πολύ ή θα έχει τα πάντα. Είναι μυαλά μα τον Άρη, δηλαδή, αυτό θε να πει. Δεν υπάρχει μια μέση κατά. Ή θα βαριέσαι πολύ ή θα γίνεται χαμό. Ναι, εντάξει. Πάρει, ναι, είναι και άλλα πράγματα δικά μα τώρα και τα λοιπά. Λοιπόν, επειδή είμαι σήμερα σε πολύ καλή κατάσταση, θα ανοίξουμε γραμμέ. Οι δρόμοι που θα ακολουθήσουμε αυτή τη στιγμή είναι δύο. Εντάξει. Ή θα ακούω και δεν θα μιλάω. Σε όποιους απευθυνθούν σε μένα. Δεν λέει έτσι, ρε Νίκο. Πρόσεξε. Ή όποιος με φτάσει πολύ στα όρια μου θα κόβεται. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Εγώ σας προετοιμάζω σήμερα. Σήμερα είναι ιδιαίτερη ημέρα. Δεν είναι πολύ στα καλά μου. Και θα πάει κάπως έτσι. Γι' αυτό λοιπόν ζητάω την κατανόησή σας. Και ζητάω να πάμε ήρεμα και πολιτισμένα. Θέλει να βγει τώρα να κράξει, θέλει να κράξει εμένα. Αν μου τα κάνετε Ζέπελιν. Άστο να βγει και να κράξει. Αν μου τα κάνετε Ζέπελιν. Και πάντα κόσμοι έτσι. Θα προχωρήσουμε αναλόγως μέχρι τις 7:30. Σήμερα ξεφεύγουμε τα πρωτόκολλα. Νίκο, τι γίνεται. Έχουμε γραμμή. Έχουμε. Βεβαίως. Για δώσε το πρώτο. Για να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε σήμερα. Ναι. Πολύ δυναμικά μπήκες. Ναι. Μοσχοβίτης. Μάλιστα, κύριε. Ξεκινάμε καλά. Ρε παιδιά, πρέπει να μου δίνετε και κάτι το μήνα. Τα έχεις πει όλα αυτά. Σε έχουμε πει. Παρουσιάζω. Σε έχουμε πει δυσίωνα. Μια ήρεμη δύναμη. Έτσι. Έχεις δίκιο. Κοίταξε, Νίκο μου, σε συμπονώ. Δεν έχεις φάει όμως τρίποντο, δεν έχεις χάσει τίτλο από Ρίκι Μπράουν. Γι' αυτό εντάξει, δεν λέει και πολλά. Τόσα χρόνια δηλαδή, περάσαμε. Δηλαδή είναι πολύ μικρό αυτό σε σχέση που μπορεί να έχω σταθεί εγώ. Κατάλαβες. Ποιο λες εσύ απ' όλα. Τέλος πάντων. Τι απ' όλα, εντάξει. Λοιπόν, εγώ δεν φυσικά δεν θα κάνω τη Ζέπελιν, δεν με ενδιαφέρει. Ωραία. Απλά λίγο θα καγκουριάσω για 40. Αυτό θέλουμε. Πάμε. Όχι, εσύ μην ανακατεύεσαι με το Μοσχοβίτη. Θέλω να λύσω μια απορία. Παρακαλώ. Μια απορία. Ναι. Θέλω να λύσω μια απορία στο Γιώργο μου, το φίλο μου, το Γκίρκη, πώς το λέτε εσείς, εγώ Γιώργο τον ξέρω, τέλος πάντων. Πάμε, ρε. Γιώργη Σαβιδή. Όχι, το ακροατή. Okay. Τέλος πάντων. Okay. Τη θύρα 3, παιδιά, την πήραμε δύο φορές. Μία όταν πήραμε το πρωτάθλημα και μία το 81-82. Τότε όντως ο Βασιγέννης τα εισιτήρια είχαν ίδιο χρώμα. Απλά γράφανε θύρα 1 και θύρα 3, ξέρεις. Τότε για να τους κάνει χουνέρι ο Βασιγέννης, κάτι έγινε έτσι μανούρα με το σφάχ, τέλος πάντων, το εκμεταλλευτήκαμε εμείς, ήταν η πρώτη φορά. Αλλά τη χρονιά του πρωταθλήματος, άμα δεις στιγμιότυπα που μας κερδίσατε, ήταν η μία από τις τρεις ήττες που κάναμε στο Χαριγλάου, μία στο ΑΚ από τον Ολυμπιακό και μία στο Ηράκλειο, άμα δεις τα γκολ, η θύρα 3 είναι ένα πράγμα ασπρόμαυρο που είναι ακίνητο όταν μπαίνει το γκολ σε εκείνη την αιστεία ή όταν χάνει ευκαιρία πάω. Τέλος πάντων, ξεμπερδεύω αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, φίλε μου Νίκο, παρακαλώ. Βάση, η ζωή είναι μικρή για να ασχολούνται. Εντάξει, τώρα τι ας θα κάνουν παντζάρια και μην ασχολείσαι. Καλό το παντζάρι, φίλε, ωραίο. Ναι, εντάξει, όσο περνάνε τα χρόνια θα τα βλέπεις με διαφορετικό μάτι. Εγώ για παράδειγμα σήμερα είπα στο Σταύρο κάτι το οποίο το είχα πει πριν 1,5 μήνα. Στο λέω καταρχήν ξεκινάω, γιατί ο Σταύρος ήταν και λίγο μυστήριος, παρόλο που τον ξέρω 25 χρόνια. Δεν θα πω το στερεότυπο. Έχει κάτι μέρες λίγο μάτια. Τα έλεγα εγώ. Για ποιο πράγμα λες τώρα. Δεν θα πω το στερεότυπο. Για ποιο πράγμα μου λες. Για τον ΠΑΟΚ θα μιλήσω. Ότι τα έλεγες, αυτό είναι αλήθεια. Το επιβεβαιώνω. Ναι, λέω δεν θα σου πω αυτό. Στα έλεγα εγώ. Αλλά όντως εκεί κατέβηκα. Αφού τα έλεγα, τι να κάνω. Ο Χρήστος ήταν ρεαλιστής και κάποιοι τον κατηγορούσαν ότι είναι πολύ. Εγώ δυσίωνα τον έλεγα. Έχω ρεσί εμπειρία και ένστικτο. Αυτό το κακό έχω. Δηλαδή είμαι και φυσιογνωμιστής. Δηλαδή βλέπω ένα μούτρο και ξέρω ή θα μου τη φέρει, αν το συμπαθήσω, μπορώ να δω κακία και στεναχωριέμαι. Αυτό είναι ταλέντο και κατάραση. Και εγώ το κάνω αυτό, να ξέρεις και προσπαθώ να το αποβάλω. Το να βλέπω κάποιον και να κλείνω. Ναι, δεν γίνεται. Είναι εύκολο. Αλλά πώς γίνεται περισσότερες φορές να πέφτεις μέσα, αυτό είναι το κακό.
Έλατε, εντάξει. Και τελικά καταλήξαμε σ' άλλα, τα κουκιά είναι μετρημένα. Το έλεγα εγώ πριν 1,5 μήνα. Είναι μετρημένα, δεν θέλει πολύ. Και είναι αδικία, θυμάσαι που σας το έλεγα, να περνάς μια ομάδα 17 πόντους σε μια ολόκληρη αγωνιστική περίοδο και να φτάσεις σε σημείο να κερδίσεις και την υπόθεση και να μην είσαι πίσω. Και να είσαι πίσω. Αυτό δεν θέλω ούτε καν, δεν θέλω να πω σε αυτή τη διαδικασία να το σκεφτώ. Ναι. Μπορεί και να χρειαστεί να το σκεφτείς όπως δίνουν τα πράγματα, τι να σου πω, ξέρω εγώ. Τι να πω, με τον μπάσκετ δεν γίνεται. Καταρχήν εσύ στο βόλιο ακούω τι κρίμα έβλεπα τα παιδικάρια και τραυματισμάστε εμείς. Τόσο μπορούσαν. Για μπάσκετ θα τα πούμε άλλη στιγμή, γιατί περιμένουμε άλλη δύο. Αυτό, ρε, κάτι φίλε. Γίνεται πάντως στο μπάσκετ, να ξέρεις, κάτι κινείται. Επαφές από εδώ, παίκτες, λίγο Έλληνες να δουν, θα κάνουν κάτι γίνεται στο μπάσκετ. Ρε Μοσκοβίτη, λύσω μια πορεία τώρα. Γουέλ, γιατί τον διώξαμε. Τον? Το Ραγκουέλ. Το Βραζιλιάνο εκείνον. Δεν ξέρω εσύ πώς είναι στο βόλιο τα σκηνικά. Δεν ξέρω πώς πάνε. Γενικά, όπως βλέπεις, γίνεται μια ανακύκλωση παικτών. Άντε, κλείσε τώρα, πάμε στους επόμενους και θα συζητήσουμε για αυτά άλλη στιγμή. Γεια σου Χριστάρα. Στο επόμενο, καλησπέρα. Ναι. Έλα, καλησπέρα. Έλα. Τι έχουμε, φίλε. Για βόλεϊ μιλάτε τέτοια ώρα. Μεταξύ άλλων, ναι. Αυτή η εκπομπή είναι ό,τι να είναι, έτσι κι αλλιώς, άρα μιλάει για όλα. Τι γίνεται, ποιος θα ασχοληθεί με το βόλεϊ. Μερικοί δεν ξέρουν πώς παίζεται. Κανένας, θέλουμε να ακούσουμε εσένα τώρα αυτή τη στιγμή να τόνεις όσους κράζουν Καρυπίδη. Εγώ αυτό θέλω από σένα, γιατί είσαι δικηγόρος. Λοιπόν, γεια σου. Λοιπόν, να πω ένα μεγάλο μπράβο στο... Να πω ένα μεγάλο μπράβο στο κύριο Καρυπίδη για την προεδράρα αυτή που έβγαλε αυτές τις δηλώσεις. Δεν τοποθέτησε στα social media. Να το λες σωστά, δεν είναι δηλώσεις. Με το πουλήσει λοιπόν τα μπαν την άλλη εβδομάδα και ξεκινήσει τις μεταγραφές. εγώ θέλω να πει και ονόματα και είναι αυτοί οι δημοσιογράφοι. Βέβαια, το ένα, δεν κάνει άλλο. Το ένα ποιο είναι, δεν το άκουσα. Δεν το είπε, το ανέφερε τέλος πάντων η Πάη Άρης. Δεν διάβασα εγώ. Είναι σε social media. Ο Άρης γενικότερα επικοινωνιακά βγαίνει στην επίθεση. Είναι η αλήθεια. Ναι, ναι. Αυτό κάνει. Περιμένω λοιπόν, δεν ξέρω, δεν θα διάβασα λεπτομερέστατα, μόνο ότι έκανε δηλώσεις και ότι είπε με το που θα λύσει τον μπαν. Τελειώνω με τον μπαν και τα λέμε. Αυτό θα βάλει στη θέση του τον καθέναν, αλλά περιμένω ονόματα να μου πει αυτός. Αν και άμα ψάξω λίγο θα τα βρω σίγουρα, αλλά δεν θέλω να πάρω και κανέναν έτσι, να τον πάρω σβάρνα και κανέναν που δεν θα φταίει. Ναι. Γιατί μετά θα κράξει μου αυτή, θα του στείλω... Για τρακορίκου θα του στείλω, δεν θα του χωράει ο τόπο εδώ πέρα. Έτσι έλεγε ο Κακαουνάκη, σε ποιο ονόματα. Βέβαια τώρα. Θα παίρνω, άμα είναι και εδώ στη Θεσσαλονίκη, ακόμα και πιο εύκολο. Ναι. Βέβαια θα κλείνουν το τηλέφωνο κάποιοι, αλλά θα ξαναπαίρνω. Τι δουλειά έχω εγώ να κάνω, αυτό θα κάνω όλη μέρα. Λοιπόν, τώρα έχουμε το δύσκολο παιχνίδι με τον Όφη. Βέβαια δύσκολο είναι λόγω των συνθηκών. Άμα ήταν αλλιώ τα πράγματα, τι δύσκολο με το Φάκι είναι δύσκολο το παιχνίδι. Πας το βάζεις 10 γκολ και τελειώνεις. Yeah. Αλλά τώρα οι συνθήκες αυτές που υπάρχουν, αυτό το κάνει δύσκολο το παιχνίδι. Yeah. Απόντως βέβαια και το Κόρχοτ που λέτε ότι θα παίξει, το ρεπορτάζ λέει ότι θα είναι δύσκολα. Ναι. Yeah. Οπότε πάμε με Κουέστα, πάμε με δεξιά τον... Κάτσε ρε, περίμενε, έχουμε μια μέρα ακόμα, μην βιάζεις με την 11, δεν έχουμε ακόμα, πέμπτη είναι. Κάτσε, περίμενε. Την έβγαλα εσύ ήδη. Την έβγαλες, ο Ένιγκ να την βγάλει αύριο. Περίμενε, μην αγχώνεσαι και αύριο εδώ είμαστε. Θα την βγάλουμε αύριο την δεκάδα. Σιγά σιγά. Δεν υπάρχει να θέμα. Μπορεί να ακούει και να τον βοηθήσω. Ο Όφη σε περιμένει να σε κερδίσει για να τερματίσει πέμπτος. Είναι δύσκολο το μάτσο Σάββατο. Δύσκολο είναι λόγω των συμφικών. Τι να κερδίσουν και αυτά τα κουκούκια εκεί πέρα κάτω. Λεωμένη, πρόσεξε με λίγο, επειδή ξέρει ότι εγώ είμαι και λίγο ρεαλιστή. 3-1 έχασε εκεί μέσα. Δεν σου δώσε πέναλτι βέβαια, αλλά 3-1 έχασε. Και εγώ είμαι ρεαλιστή. Και ήμουν εκεί για το έβλεπα. Όταν τώρα είσαι με κανονικές συνθήκες, τώρα όταν έχεις τον Φέτφα, έτσι, όταν έχεις τους άλλους τους παίκτες και έχεις απέναντί σου τώρα τον Κοροβέση, δεν έχω τίποτα με το συγκεκριμένο, αλλά Κοροβέση. Όφι δεν είναι φέτος οι μονάδες, όφι είναι το σύνολο. Ναι, βρε, ξέρω ότι είναι το σύνολο, αλλά λόγω των συνθήκων όπως σου είπα. Βάλ λοιπόν, τον επίλογο για να πάμε στον επόμενο. Ο επίλογος είναι ότι ο κύριος, δύο κουβέντες λίγο για το μπάσκετ. Βέβαιος να πεις και δύο κουβέντες. Μαθαίνω ότι ο κύριος Μποχορίδης υπόγραψε τελικά στο Παναθηναϊκό. Θα πάει στο Παναθηναϊκό, έχει τελειώσει. Ναι, υπόγραψε. Δεν ξέρω, δεν έχει πέσει ακόμα επίσημη υπογραφή. Θα υπογράψει.
Αλλά έχει συμφωνήσει. Λοιπόν, λοιπόν, να του ευχηθώ καλή πορεία, ναι, στον, ναι, Παναθηναϊκό. Ναι, ναι. Αλλά πιστεύω, ναι, από τα λίγα που ξέρω στο μπάσκετ, ότι με όποιο ρόστερ και να είσαι ο Παναθηναϊκός, θα είναι πάλι πισωγύρισμα στην καριέρα του αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Θα ψάχνει πάλι η ομάδα να πάει να έχει χρόνο συμμετοχής. Εύχομαι να πάει σε κάποια καλή ομάδα και να έχει χρόνο συμμετοχής. Αλλά μένει, νομίζω, αλλά, θα σε διαψεύσει ο Λευτέρης Μποχωρίδης. Μακάρι να με διαψεύσει. Δεν έχω εγώ τίποτα με τον παίχτη. Ναι. Μακάρι να με διαψεύσει. Αλλά έχω μέσα μου, από τα λίγα που ξέρω, νομίζω ότι στον Παναθηναϊκό, στη συγκεκριμένη ομάδα, άμα πήγαινε σε άλλη ομάδα δεν θα έλεγα τίποτα, αλλά στη συγκεκριμένη ομάδα που θα πάει, στον Παναθηναϊκό, είτε πήγαινε στον Ολυμπιακό, φοβάμαι ότι θα έχει πάλι την ίδια, δεν θα έχει χρόνο συμμετοχής, δεν θα έχει χρόνο, και θα ψάχνει να βρει πάλι ομάδα για να έχει χρόνο συμμετοχής. Μακάρι να με διαψεύσει. Μάλιστα. Μάλιστα. Έγινε κλειωμένη. Καλό σου απόγευμα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε σένα. Στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Ορίστε. Καλησπέρα. Χαίρετε. Έλα, ρε Θόδωρε. Θόδωρε. Καλά που το είπα. Παπαδόπουλος. Εδώ είμαι. Έλα, για θέματα Άρη. Έλα, πάμε. Ξεκινάμε. Καταρχάς, πολύ καλή ανακοίνωση Super 3. Πολύ καλή ήταν, όντως. Και το ύφος είναι καλό και πιστεύω να βάλει ένα τέλος λίγο στην αναμπουμπούλα και στην αναστάτωση που δημιούργησε η διαρροή η πρώτη. Ο σύνδεσμος τα τελευταία 1-2 χρόνια έχει εξελιχθεί πάρα πολύ στο, ναι, κομμάτι το πώς τοποθετούμε και πότε τοποθετούμε. Ναι, ναι. Και επίσης πολύ καλή και η ανάρτηση του Καρυπίδη, με την έννοια, ας πούμε, ότι κάνει μια αναφορά σε κάποια πρόσωπα και μέσα. Λέει, και θέλω να το πιστεύω για το θέμα του Μπάνου, ότι το λύνουμε και μιλάμε. Έτσι. Ναι. Έχω ακούσει ότι έχει βρεθεί ο τρόπος. Και το νομίζω ότι μέχρι την επόμενη εβδομάδα, αν δεν προκύψει κάτι, θα το έχει τελειώσει. Ωραία. Και για τον Γεραπετρίτη, άκουσα και εγώ το απολογιστικό το ύφος. Δεν ξέρω αν μπορούν να κάνουν κάτι για το μέλλον, δηλαδή να αποκλείσουν περιπτώσεις για το μέλλον εκτός των τεσσάρων. Αυτό θα ήταν μια συνδρομή. Υπάρχει και πιο εύκολη, μια χορηγιούλα για τα λεφτά που θα δώσουν. 100-0. Αφού δεν, έτσι, τα καταφέρατε. Αυτό είναι πολύ εύκολη λύση για την πολιτεία. Πανεύκολη. Πολύ εύκολη. Ειδικά στα παλιά χρόνια. Και να κλείσω με ένα quiz στο Μοσχοβίτη. Παρακαλώ. Νικό, ως ρεπόρτερ ΠΑΟΚ θέλω, αν μπορείς να μου βρεις λίγο, γιατί τις τελευταίες μέρες ακούγεται πάρα πολύ ο Άρης, ναι, αλλά κρύβονται το του ΠΑΟΚ. Εντάξει, έχει δώσει λίγο πατήματα γι' αυτό. Στην εστία, ναι, έχει κάνει ο ΠΑΟΚ με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Στα play-off. Στα play-off. Ξέρω εγώ, δύο. Εστία. Δύο, λογικά. Πολλές μπορεί να λέω. Δηλαδή, κάθε εβδομάδα ακούγεται βαριά του ΠΑΟΚ φανέλα. Αλλά εντάξει. Και το παραδέχομαι, παιδιά, χθες, αν δεν ήμουν στούντιο. Αν δεν ήμουν στούντιο χθες. Δεν το έχω δει καθόλου. Και έβλεπα το παιχνίδι, ξέρω εγώ, σπίτι μου με παρέα και δεν συμμαζεύεται. Στο ημίχρονο θα έφευγα. Θα έλεγα, παιδιά, πάμε να πιούμε ένα ποτό, πάμε να φάμε ένα σουλάκι. Τίποτα τέτοιο. Δεν υπάρχει λόγος να φάμε άλλη μια ώρα που ζούμε. Ούτε φάση έχω δει από αυτό το παιχνίδι. Αν και ΠΑΟΚ, δηλαδή, έχει γίνει πολύ αρνητική έκπληξη. Δηλαδή, ο τωρινός ο Άρης στον play-off δημιουργεί περισσότερο από τον ΠΑΟΚ. Αλήθεια είναι αυτό. Στον ΠΑΟΚ κατάσταση είναι δραματική αγωνιστικά. Δραματική. Δραματική. Ναι, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Και εμένα δεν περίμενα τόσο χάλι, να πω την αλήθεια. Ένας κύκλος έκλεισε, ένας άλλος ανοίξει το χώρο. Ναι, αλλά είναι σοκαριστική εικόνα του τελευταίου παιχνίδια. Τέλος πάντων. Okay. Έγινε, παιδιά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Απόγευμα. Τόσο κακός ήσουν. Μου αρέσει που σου κάνει εντύπωση. Γιατί δηλαδή με την ΑΕΚ ήταν καλός. Και άμα. Είδα το παθαϊκό. Αχ, καλέ με τον παθαϊκό που έπαιξε έτσι. Ή με τον Όφη ήταν καλός. Αχ, καλέ. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Έλα. Εγώ είμαι. Εγώ εσείς είστε. Άκουσα να πούμε το φιλαράκι μου, τον Χρήστο τον Κουλουρόπουλο. Το ψηλό. Ναι. Και που είπε, ξέρω εγώ, ότι μας πήραν δύο φορές τη θηρατρία, να πούμε, εντάξει. Τοποθετήσου. Και εγώ άμα κοιμηθώ το βράδυ βλέπω κάτι όνειρα ωραία, να πούμε. Και εγώ για μία ξέρω, να ξέρεις. Και εγώ για μία έχω ακούσει. Και εγώ. Τώρα η δεύτερη που λέει δεν ξέρω τι είναι. Να σου πω κάτι για τον Χρήστο, επειδή αναφέρθηκε τώρα στο Σταύρο, έχουν ένα κοινό να με αυτοί οι δύο. Είναι πολύ κυκλοθυμικοί. Δηλαδή μπορεί να πεις κάτι, ρε παιδί, μια χοντράδα και να το θυμούνται. Κοίτα, ο Χρήστος δεν το έχει δείξει μέχρι τώρα αυτό το πράγμα. Είναι χαλαρός. Είναι πάντα, ναι, χαλαρός. Είναι cool. Για το Σταύρο δεν συμφωνεί κανένας. Καλό, είναι κυκλοθυμικός. Πρόσεξε. Δεν ξέρω, δεν πειδή στη Βιτσιρικάδης να πούμε, δεν ξέρω αν θυμάστε στη θρηλυκή Κορομιλά, κάποτε κάτω από το Μάλτε Τζαζ. Ναι. Το Μάλτε Τζαζ το ξέρετε, έτσι. Ναι, ναι, το προλάβαμε. Λοιπόν, υπήρχε ένα κρεπάτικο το οποίο λεγόταν Ντάντις. Τώρα έχει χρόνια που έχει κλείσει, πρέπει να έχει γίνει, ξέρω εγώ, βιτσαρία κτλ. Παρένθεση ερώτηση. Το Malten Jazz, ναι, ήταν στην Κορομιλά
Ναι, ρε, εγώ, στον όρφο πάνω να πούμε. Στον όρφο πάνω, εκεί που τελείωνε. Ξεκόλλησε. Οκ, ναι, ναι. Από κάτω είχε προλάβει ένα κρεπάδι που λεγόταν Ντάντη. Όχι, να πω την αλήθεια, δεν το έχω προλάβει. Όχι, ρε φίλε. Εκεί λοιπόν πρόσεξε να δει, ήταν δύο αδέρφια. Το οποίο ήταν ο μεγάλος αδερφός Πετσί Αριανός ο Άκης, ο Κεφαλάς, και ο μικρός ο Ηλίας ήταν Πετσί Παοξής. Και ο μπαμπάς τους ήταν Πετσί Ηρακλειδέας. Ήταν κάπου σαν την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, ο μπαμπάς Ηρακλειδέας, ο μεγάλος γιος Αριανός και ο μικρός Παοξής. Και μάλιστα ο Άκης, ας πούμε, ο νονός του ήταν ο Λάμπρος ο Γράντας, ο οποίος ερχόταν κάπου εκεί πέρα, τον είχε βοηθήσει κιόλας για το μαγαζί. Έτσι με τον Άκη, δηλαδή, έχουμε κάνει μια καταδρομική στην Πάτρα, στο τελικό Άρης Ολυμπιακός, που ήταν και στις ειδικές δυνάμεις. Και όταν είχαν περικυκλώσει Ολυμπιακοί ένα κίτρινο ταξί Mercedes που ήταν ο Κασναφέρης και ήταν αποκλεισμένη και αποστολή του Άρη, είχε βγει με ένα σπασμένο μπουκάλι και έλεγε: Ελάτε, λέει, τώρα λέω, ρε, θα αφήσουμε εδώ τα κουκαλά μας, λέει, δεν μας άω να πούμε. Και σκάνε μύρι τότε και οι ζητάδες, ας πούμε, γιατί είχε έρθει και η τηλεόραση, ήρθε μια γκόμα να μου πάρει συνέντευξη μου έξω το αμάξι, λέω, εδώ θα γίνει μάχη το έρεσε τώρα με το μικρόφωνο. Τι είπες, στον κόσμο της, ναι. Και γίνεται ο χαμός και ήρθαν οι συντάξεις και άνοιξαν τον δρόμο. Γιατί ακόμα θα ήταν αποστολή του Άρη εκεί πέρα. Τέλος πάντων, άκου το σκηνικό, περνάει ένα βράδυ ο Σταύρος, να πούμε, όλοι με ένα γομεσάκι. Και ξέρεις, επειδή εγώ είμαι λίγο έτσι, σε αυτά λίγο χοντρός όπως ο Ραπτόπουλος, το λέω μια... Πού το παίρνεις αυτό, βρε, και φταίει με μπούκια να πούμε, πρεκούβα, να πούμε. Χοντρό, δεν είναι θετικό. Ναι, χοντρό ήταν, γιατί ήταν με την κόμμενα, όντως. Ναι. Εκείνη τη στιγμή ο Σταύρος δεν είπε τίποτα. Ναι. Μετά από καιρό θυμάμαι εκεί στη γειτονιά που έμενε στην Ιωάννη Μιχαήλ, κάπου στο κέντρο, και μου λέει, άμα μου ξαναμιλήσει έτσι, λέω, όταν είμαι κόμμενα θα γίνει χαμός. Ναι. Λέω, καλά, ρε, εκείνη τη στιγμή δεν με πιστεύει, τώρα το θυμήθηκες. Τώρα το θυμήθηκα, λέει, γιατί και το βράδυ ήταν σκοράρο και δεν σκόραρα. Λέω, καλά, ρε, φίλε, δεν σκόραρες επειδή σε είπα εγώ έτσι αυτό το πράγμα. Θα έφαγε τη χλασιά μετά που σε είδε, κατάλαβες, και σου λέει τώρα, ναι, τώρα δεν μπορείς να πει κάτι. Εσύ ο Κουλουρόπουλος, να φανταστείς, θυμάμαι μια φορά που είχα πάει σπίτι του, θυμήθηκε ότι λέει πριν από πολλά χρόνια, λέει, επειδή είχα κάνει τράκα ένα τσιγάρο, με είχες δει στον δρόμο, λέει, και στην Μητροπόλη και μου είχες πει, καλά, δεν έχεις να πάρεις ένα τσιγάρο. Δεν το θυμόμουν αυτό, μάτι Παναγία. Και λέει, το θυμάμαι τότε και το κράτησε. Λέω, καλά, ρε φίλε, ούτε το θυμάμαι, γιατί δεν μου είχες πει τότε τίποτα. Και μετά από χρόνια μου το λες ότι για ένα τσιγάρο, που δηλαδή, εντάξει, να πούμε. Ένα τσιγάρο. Άντε, αυτό με τον Σταύρο το θυμάμαι, ήταν χοντρό που τον είχα πει. Αλλά τον Κουλουρόπουλο θυμάμαι που τον είχα πει ότι, ξέρω εγώ, δεν ήξερα για ένα τσιγάρο. Αυτό το θυμόταν, να πούμε. Ναι, είναι λίγο κυκλοθυμική αυτή. Και με τον Ζαγόρακα μια φορά, μια είναι αγαπημένος, μια βγαίνει και τον λέει, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, για τον Άρη θέλω να πω ότι... Ναι. Εντάξει, τώρα για τον Ματέο, δεν ξέρω αν το παιδί αυτό, άμα έρθει εδώ τώρα, θα έχει το μυαλό του την μπάλα. Δηλαδή μπορεί να έχει το μυαλό τα πιπίνια όπως οδηγεί ο Τόνι Κάλβο, έτσι. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα είναι ο Ματέο που ξέρω. Δεν είναι τέτοιος χαρακτήρας. Πώς, ρε φίλε. Γιατί δεν έπιασε τον Ερυθρό Αστέρα στη Σερβία, να πούμε. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι επειδή δεν έπιασε ότι έχει αυτό στο μυαλό του. Θέλω να πω, δηλαδή, ρε παιδί μου, ότι παίκτης όπως ο Σιώπης ή ο Φετβατζίδης, ξέρεις, ας πούμε, ότι δεν είναι τέτοιοι τύποι. Δηλαδή, είναι, πώς να σε πω, είναι επαγγελματίες και κοιτάνε. Αυτός θεωρώ ότι έτσι κοιτάει από εδώ και από εκεί. Εντάξει, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος. Αυτή είναι τυχούσικα για τον Ματέο. Γιατί και ο Κάλβαν, θυμάσαι, ήταν στο ίδιο δωμάτιο, νομίζω, με τον Ινιέστα, να πούμε, με τον Τσάβι, ποιον ήταν, στην Μπαρσελόνα. Και δηλαδή είχε μπροστά του μέλλον απλό. Εγώ δεν είπα. Αλλά ήρθε εδώ και. Εγώ δεν. Κοίτα, να σου πω κάτι, καλό θα είναι. Αφού θα έρθει μάλλον τελικά. Εγώ όμως για τα extreme θέλω κάποιον πιο μπουκαδόρο. Γιατί ο Ματέο δεν είναι τόσο μπουκαδόρο. Εντάξει. Θέλει λίγο και πιο πολύ έτσι, λίγο ταχυδαμική, λίγο γύμναση. Λίγο να... Το ένα εναντίον ενός, να τον πάρει τον back, να τον κάνει. Ναι, γιατί στο τζατζάρισμα όλες φορές να τον πάρει. Ξέρεις, δηλαδή δεν είναι κατηγορία λίγο φτερού, να πούμε. Ναι. Θέλει λίγο, ναι. Πώς ήταν ο Τόνι Κούκοτς πριν πάει στο Chicago Bulls και τον κάνανε με τα βάρη, τον είχαν κάνει διπλάσιο και τριπλάσιο και πάσε. Και μετά τον κάνανε ντουτς. Έγινε, ρε, αυτά να πούμε. Θυμηθήκαμε λίγο τα παλιά, να πούμε. Έγινε φιλιά, γεια. Καλό απόγευμα. Έλα, μέχρι στιγμής είναι χαρά τα πάμε, Νικόλα. 2-3-10, 2-7 και 3-8 ώρια ανοιχτές οι γραμμές. Γιατί έριξα προειδοποιητική βολή. Τώρα δεν ξέρω. Όχι, πριν δεν πρόλαβα, ρε φίλα, πήρανε. Μην κάνετε να γίνουν Νίκος Μπουγάτσα σήμερα τώρα μέχρι τις 7.30. Θέλω, ναι. Τι θέλει. Για πλάκα να ρωτήσω. Δεν έχω τις Βαλεριάνες μαζί μου. Αβραμάκος, δεν έκανα Αβραμάκος. Αβραμάκος, παρακαλώ. Αχ. Νίκο, δεν είναι πολύ ωραία τα play-off, ρε φίλε. Δεν περνάς ευχάριστα. Δεν έχεις κάτι να συζητάς. Σκέψου, αν δεν είχαμε καθόλου, τι θα λέγαμε τώρα για τις συζητήσεις του Χαριστέα με τον Τάδε και τον Δίνα και τον Μπαν και δεν συμμαζεύεται. Δεν μπορώ άλλο. Ψωμάκι, ρε φίλε, να έχουμε να κάνουμε κουβέντα. Δεν μπορώ να μαλώνουμε, να πλακωνόμαστε και να πεις ότι παίζαμε και λίγο μπάλα. Άντε, καλά, και δύο είμαστε. Προχθές και στη Σοκαπαθά, έτσι. Τι. Την Τρίτη το βράδυ είμαι εδώ.
8 η ώρα, νομίζω, έχει ξεκινήσει ένα Crystal Palace Chelsea. Ναι. Εγώ στο μεταξύ τώρα, μετά την πανδημία και αυτά, είδα λίγο κανένα δυο μάτς στην αρχή στη Γερμανία και ό,τι έχουμε δει τώρα από εδώ από Ελλάδα. Έτσι. Δεν έχω κάτι να δω κανένα μάτς τη προκοπή. Ναι. Ωραία. Βγάζω το καλό φίλο και στην Άλφα Στέργιο. Έχω μπετώσει όπως επιβάσει, βλέπω το παιχνίδι και φίλε, ήταν σαν να έβλεπα στο Crystal Palace Chelsea, το οποίο ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι. Το πρώτο μήχρονο ήταν 1-2. Ναι. Είδα σαν να έβλεπα άλλο άθλημα. Παρότι εντάξει, εκεί άδειο το γήπεδο και δεν συμμαζεύεται. Ναι. Ήταν, σου λέω, σαν να έβλεπα. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε στην Ελλάδα είναι ένα άλλο άθλημα, ημιποδόσφαιρο, και εκεί έβλεπα ποδόσφαιρο κανονικό. Γρήγοροι παίχτες, γρήγορες εναλλαγές. Κανονικά πράγματα. Σοκαρίστηκα. Ένα μισάωρο είδα αυτό. Έτσι, αλλά σοκαρίστηκα. Όταν οδηγάς στο Λάντε και μπαίνεις μετά σε Mercedes, σοκαρίζεσαι. Λοιπόν, πριν πάμε στο φίλο, γιατί όχι, γιατί είπες Γιώργο Μίνο. Ναι, Γιώργο Μίνο λέω, γιατί είπαμε τον Μπουγάτσα, αλλά έχει και Μίνο μέσα αυτό. Περίμενε. Η εκπομπή δεν είναι υιοθετεί. Ωραία. Ωστόσο το αναπαράγει. Ωραία. Και αφήνει τη δική σας κρίση. Πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Ναι. Όπα, κόρνα. Ναι, συγγνώμη. Έλα. Ήμουν σίγουρος ότι θα γίνει. Καταρχήν για τον Γιώργο Μίνο, όσοι γελάνε έτσι γραφικά. Εγώ αποθεώνω τον Γιώργο Μίνο, να ξέρεις. Σέβομαι. Είναι πάμπλουτος. Παίρνει διακοπές σε νησιά. Παλιά αυτά. Ναι, ναι, και δηλαδή του κάνει μπλάκα του Αθηναίου συναδέλφου, δηλαδή από την Ελλάδα. Τέλος πάντων, για τον Γιώργο θέλω να πω, αν θέλει να το ψάξει για τη θεία για τις δύο φορές. Λοιπόν, τον Γιώργο πώς το γνώρισα. Με κνεύριζε η φωνή του. Ραδιοφωνικά πριν 18 χρόνια, ας πούμε. Ναι, έτσι ήταν και πριν 18 χρόνια φωνή του ραδιοφωνικά. Ναι, τέλος πάντων, δηλαδή λέω παράγια, όπως να είναι αυτό, θέλω. Είμαι στη ΔΕΗ με σύμβαση, στην αρχή άλλο. Ναι. Ξαφνικά σκάει μια καινούργια φουρνιά συμβασιούχων. Κατευθείαν μετά που ακούω τη φωνή του, βλέπω ένα τύπο, τώρα εντάξει, δεν θέλω να το περιγράψω, τώρα παιδί, ορμάδα, το λέω, εσύ είσαι, με κοιτάει, εγώ με μπλούζα του πάω κανονικά, εσύ είσαι, ρε, το λέω. Λέω, πάρε λίγο τη σκούπα, λέω, και κάνε λίγο την αποθήκη. Αποθήκη είναι μεγάλη της Ελλάδος η αρχή, άλλος, μετά είναι ο Βόλος. Ναι. Τέλος πάντων, αρχίσαμε, γνωριστήκαμε, ναι. Έχασα ένα στοίχημα, γιατί λέω 20 κάψεις δεν βγάζεις, άμα τις βγάλεις, λέω θα βγάλω το παντελόνι και θα πάω, λέω, στα γραφεία, τα κεντρικά, λέω, εκεί που είναι οι ανώτεροι. Ναι, εγώ έκανα κανονικά 20 κάψεις, αυτός, εντάξει, τις χάρισα τις τελευταίες τρεις, τις έβγαλε το σκυλί, τις έβγαλε, εντάξει, 20 τις έκανε. Αλλά εντάξει, τώρα βάλε το 17 μέχρι το 20. Εν ολίγης, δηλαδή στην πρώτη σας γνωριμία τον έτρεξες λίγο. Τον ψάρωσες ναι, λίγο. Ναι, ναι. Άφησα, ναι, ναι. Λέω εσύ είσαι, το λέω. Έτσι, ναι. Σαν το στρατό, έτσι στάθηκα. Ναι. Γιατί είναι και λοχίας, ναι. Τέλος πάντων, από τότε γνωριστήκαμε, γίνανε φιλαράκια. Αλλά αυτό που έκανε, καταρχήν, εγώ δεν είμαι κυκλοθυμικός καθόλου. Με έχετε κόψει για κυκλοθυμικό. Όχι, η αλήθεια είναι ότι είσαι ευθεία γραμμή. Είσαι ήρεμη δύναμη. Ακριβώς. Απλά του είπα. Ναι, γιατί μου το κοπάνε. Δηλαδή, όταν σε προσβάλλει κάποιος, με το μυαλό σου φυσικά, σίγουρα. Γιατί πάντα, να ξέρεις, πρέπει να ακούς και την αντίθετη γνώμη. Ποτέ δεν βγάζεις συμπέρασμα χωρίς να ακούς την αντίθετη γνώμη. Υπερασπιζόμενος μόνο τη δική σου. Απλά και το ρώτησα. Ναι, ήταν μια φάση που περπατούσα στον δρόμο, δεν είχα τσιγάρο και έκανα τράκα από ένα στάντ. Ένα τσιγάρο. Ναι. Και με είδε. Και μου είπε όμως, απλά δεν το θυμάται, μου είπε κάτι και το είπα μετά από δύο χρόνια. Αυτό ήταν απλά. Μάλιστα. Εντάξει. Okay. Εντάξει. Okay. Okay. Απλά δύο φορές Γιωργάκη πήραμε την τρία. Και να σου πω κάτι, okay, ένα βίγκο και μια πάτρα έχει πάει. Άντε, φιλιά. Πάμε και στο τελευταίο πριν το διάλειμμα. Ρεπορτάζ στην Ελλάδα, ο Casa de Papel. Καλησπέρα, τελευταίος πριν το break. Εγώ είμαι ο τελευταίος. Εσύ είσαι το τελευταίος. Λοιπόν, δεν μας λέω, πηγαίνουμε για break. Πιτσιρικάδες κάναμε παρέα, εντάξει. Ναι. Απλά βρισκόμαστε πολλές φορές στο ίδιο χώρο.
σε ένα μαγαζί το οποίο υπάρχει ακόμα στην παράλια, το Αχίλιο. 220 τα λεφτά. Τέλος πάντων. Τότε εκείνη την πενεποχή δεν υπήρχαν ούτε κινητά, ούτε να σου στείλω μήνυμα, SMS και τέτοιο, ξέρω εγώ. Ερχόντουσαν τα κοριτσάκια, ξέρεις, κάτι περίεργα, να πούμε, τύπου Ανατόλια και τύπου ξέρω. Τέτοια θέματα, τέτοια. Ναι, ναι. Ναι, πιτσιρίγια, ήτανε, το Αχίλιο τέτοιο δεν ήταν, τέτοιο μαγαζί δεν ήταν. Ανέκαθεν. Γιώργο, θέλω να γράψω, λέει, ένα ραβασάκι, αλλά θέλω να με βοηθήσεις. Στο αγόρι του, ξέρω εγώ να πούμε. Ναι. Πώς το λέει το αγόρι σου, ξέρω εγώ, Βαγγέλη. Ναι. Τι όνομα είναι αυτό, Βαγγέλη, σε λες πάντα. Και έγραφε ραβασάκια για τα κοριτσάκια για να τα δίνουν, να πούμε, στους τέτοιους. Στα αγόρια τους. Στα αγόρια τους, ναι. Στα αγόρια τους. Ο οποίος Γιώργος δεν είχε ποτέ αυτοκίνητο. Ναι, νομίζω ακόμα. Δεν είχε αυτοκίνητο. Νομίζω ακόμα. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που ζουν χωρίς αμάξι, ρε φίλε. Τι να πεις, δεν είναι φοβερό, δεν μπορείς να καταλάβεις. Νομίζω δεν έχει ακόμα δίπλωμα. Ναι. Όταν δούλευα στο Κόρους, ήμουν αμέτρης στο Κόρους, το 89-90, συνέχεια, ρε φίλε, τακί σε παρακαλώ τραπέζι. Τότε είχαμε ένα σοου, να πούμε, πρωτοψάλτη. Γινόταν ο μικρός χαμός, να πούμε. Δηλαδή μιλούσαμε, καλά ερχόταν επιζερτζής. Στο τέτοιο ήταν γνωστός Πάουκτσης αυτός που το είχε. Ναι. Τέλος πάντων στο μαγαζί ο Μαρτινίδης, καλή ώρα, το καλό καλικάρι. Τρώγαμε κάτι το ίδιο. Τέλεια. Γράφτα. Τέλεια. Γράφτα. Γράφτα. Εντάξει. Τα λέμε. Τι να πει και ο καημένος. Τα λέμε. Τι να πούμε άλλο. Αλλά θυμάμαι τον Γιώργο δηλαδή, έτσι. Αλλά τώρα, όχι τώρα τελευταία, τα τελευταία 10 χρόνια, ρε φίλε, να πούμε, δεν ακούγεται στο ραδιόφωνο. Δηλαδή, χθες άκουγα λίγο την Era Sport. Δεν νομίζω ότι φταίει αυτός, ρε φίλε, πάντως. Δεν νομίζω ότι φταίει αυτός. Τα ελληνικά, ρε φίλε. Δεν νομίζω ότι φταίει αυτός. Το έχουν πάει πολύ στα χαβαλέ οι άλλοι από κάτω και εκτίθεται. Να σου πω κάτι, επίτηδες το κάνουν, εγώ πιστεύω. Ναι, ακριβώς. Αλλά να βρεθεί και κάποιος δικός του άνθρωπος να τον πει, Γιώργο. Σε βγάζουν, να πούμε, μόνο και μόνο για να γίνει σε ρεζίλ και να γελάνει κάτω. Γιατί γι' αυτόν τον λόγο, εγώ επειδή ακούω, δηλαδή τώρα δεν μπορεί να τον παίζει τώρα ο Παχάκης, παραδείγματος χάρη. Έτσι, έλεος δηλαδή, να πούμε. Και άμα πει καμιά κουβέντα παραπάνω για την Θεσσαλονίκη, για την τέτοια, να πούμε, να τον κράζει. Εντάξει, γιατί έχει και μια... ένα πάθος με την εντοπιότητα ο Γιώργος, και αυτό έτσι το βγάζει και λίγο άγαρπα προς τα έξω, και τον ορμά ή από κάτω. Για Άρη θα πεις, να στείλω break. Γιατί σε βλέπω το μήνα, τον έχεις πάρει γαλαβία. Εγώ σου είπα από την αρχή, λέω, το μόνο που με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, να πούμε, είναι πώς να γίνει, να πούμε, να σωθούμε στο μπάσκετ. Το ποδόσφαιρο, τελειωμένη ιστορία, ήταν μετά τον ημιτελικό. Μάλιστα. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Στο μπάσκετ 22 Ιουλίου, παιδιά, γουσού στο παλέ, όλοι εκεί. Εγώ θα έχω άδεια. Ωραία θα είναι, ψωμάκι θα έχει. Γουσού δεν θα υπάρχει. Δεν θα έχει απαρτία, θα πάει... Γι' αυτό πήγε, γι' αυτό βάλανε 20 και μετά τώρα θα πάει 22 αν δεν έχει απαρτίες 20, που δεν θα έχει. Σε δύο μέρες θα γίνει. Ναι. Μια εβδομάδα μετά. Μια εβδομάδα είναι συνήθως. Συνήθως ναι, αλλά τώρα το κάνανε με δύο μέρες διαφορά. Καλύτερα κιόλας. Φίλε, 22 πάω διακοπές, αλλά ειλικρινά δεν θα πάω. Ειλικρινά δεν θα πάω. Θέλω να δω εκεί πέρα να πω... Γυναίκα θα πάω στη Σιγουσού και θα φύγουμε μετά. Δεν θα πάω. Θα φύγω Δευτέρα, ρε φίλε. Ναι. 22 είναι Σάββατο. Μάλιστα. 22 Ιουλίου είναι Σάββατο. Θα φύγω Δευτέρα. Δεν θα φύγω τέτοιο. Για να πούμε και τα ορισμένα πράγματα, γιατί πολλοί δεν ασχολιόμαστε με τον μπάσκετ εμείς παλιοί και τα κάνανε ρδολομπού, να πούμε, όλοι εκεί πέρα. Μάλιστα. Εμείς ήμασταν και ξέρεις. Τι. Εγώ ήμουνα... Ξέρω εγώ, στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΦΙΚΑ, Σύνδεσμο Φίλων Καλαθόσφαιρα Άρη. Αλλά εσύ είσαι μικρός, δεν μπορεί να το θυμάσαι. Όχι, όχι. Δυστυχώς είμαι τριαντάρης. Ήμασταν άτομα, ας πούμε, από 25 και πάνω όλοι. Και ήταν σύνδεσμος μόνο για τον Άρη, για τον μπάσκετ, για τίποτα άλλο δεν ήταν. Μόνο
μόνο για τον μπάσκετ. Ναι. Άλλο αν πηγαίναμε και στο βόλεϊ και στο ποδόσφαιρο, έτσι. Καμία σχέση το ένα. Αλλά είμαστε σύνδεσμος φίλων καλαθόσφαιρας. Έγινε ένα καλά. Και κάποιο που τον ξέρει τον Γιώργο, πέστε τον. Άφησε λίγο τι ραδιοφωνικέ τέτοιε. Παράδειξε τα λίγο. Να σε καλά. Κάνει μια γραφική δουλειά, κάνει κάτι άλλο. Αφού στο γράψιμο είσαι καλό, να πούμε. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Τεράστιο Γιώργο Μήνο, για τον οποίο έχει πάρα πολλέ ιστορίε ο Κόλκα. Καταπληκτικό είναι Μήνο. Καταπληκτικό. Σε ποιον είχε πάει και το είχε ρίξει. Όλη την εικόνα εκεί πέρα στα 10 λεπτά και στα 15 που βγαίνει στην ΕΡΤ. Είναι φοβερό. Πρέπει να βγάλουμε το Σταύρο να μας λέει μόνο για το μήνα βασικά. Λοιπόν, break και επιστρέφουμε. Πάμε. Τελευταίο κομμάτι. Σαν το σκύλο με το γάτο, Νίκος Μοσχοβής, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. FM και ενώ τα μηνύματά σου 542-22 με χρέωση μόλις 0,62 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 2-3-10-2-8-7-3-8. Κάτσε καρέ, αγόρι, εντάξει, δεν πήγουμε κιόλα. Ανοιχτό τηλεφωνικό μας κέντρο, έχουμε ήδη φίλο, πάμε να τον πάρουμε, ναι. Τον πάρουμε το φίλο, ναι. Ναι, γεια σας. Ναι, γεια σας. Και πάλι. Ο Γιώργος είμαι, έλα, θέλω να πατήσω κάτι στον Χρήστο να πούμε. Θέλετε να πάρει ο Χρήστος, θα τα πείτε. Να τελειώνετε. Θα τα βρείτε. Όταν γνωριστήκαμε στην αρχή, άλλο πιο πιθανό σκούπα για να σκουπίσει, πιο πιθανό είναι να πήρε αυτός. Παπάς δηλαδή η σκούπα, ε. Γιατί καταρχήν αυτός ήταν πολύ τακτικός στη δουλειά, δηλαδή ήταν πρώτος στις αγκαρίες και στα γαμαλίκια. Εγώ ας πούμε με έναν άλλον Τάσο, μπορεί να το βεβαιώσει αυτό, έναν Τάσο Παοξή, όταν γινόταν χαμαλίκια, κρυβόμασταν και μας ψάχνανε. Αυτούς πήγαινε συνέχεια, γι' αυτό τον καλούσαν και σαν... Απλά δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να με κάνει εμένα να πάρω σκούπα, γιατί θα σας πω έτσι ένα πολύ γαργαλιστικό, αν γελάστε. Όταν πήρα μετάθεση από την Καβύλη στο Πολύκαστρο, σε ένα μη-ταυπή, μη-ταυπή είναι μηχανοκίνητο τάγμα πεζικού, ναι. Φυλάω τώρα Σκοπιά Σάββατο βράδυ στον όρκο οχημάτων, που εκεί πέρα τα περιπιστιοφόρα, οι Καναδέζες και αυτά, τα ρέω και... Το οποίο είναι καμιά 800 μέτρα, που σου πω και ένα χιλιόμετρο από το διοικητήριο, ρε παιδί μου. Φιλάω βραδινό νούμερο. Και ακούω, έχω τέρμα στο ραδιόφωνο, στα ηχεία, Άντζελα Δημητρίου, Φωτιά Σαββατόβραδα. Λοιπόν, εν τω μεραξύ εκείνο το βράδυ, αξιωματικός υπηρεσίας, κάτι πολύ σπάνιο, γιατί σύντος ήταν είτε κανένας δοκιμάκος, είτε ήταν κανένας αθυπολογαγός με ένα αστέρι, ή μέχρι υπολογός με δύο αστέρια. Ήτανε τριάστερος λογαγός. Ο τριάστερος λογαγός. Τι έγινε. Έβγαινε, ας πούμε, ή ο δοκιμάκος ή ένας αντιπολογαγός. Νίκο, τι γίνεται. Η γραμμή του λίγο κόβεται. Γραμμούλα, κάτι έχει. Γιώργο! Μπα. Γιώργο! Κάτι γίνεται η γραμμούλα. Γιώργο, ξαναπάρε! Δεν ακούγεσαι. Γραμμούλα. Ρε τη γραμμούλα. Εντάξει. Τι άλλα. Συμβαίνουν αυτά. Νίκο. Έλα. Πού θα πάρεις άδεια. Το λέω γιατί γίνεται μια κουβέντα σαν τσατόρα, γι' αυτό το λέω. Δεν ξέρω τα. Κοίτα, επειδή έγινε μια κουβέντα πριν, ναι, πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Δεν θα πάρεις καθόλου. Εντάξει, δίκαιο. Για μένα. Και έγινε πράξη. Θα πάρω μια εβδομάδα μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Ναι. Μετά τις 19 δηλαδή. Εκεί πέρα. Στρίγκο στο δέρμι. Με χώνεται εκεί ο υπερμαϊνταρός που πέρα 110 ώρες εκεί στο, εκεί στο 20-30 Ιουλίου θα κουμπώσω μια εβδομάδα. Όλοι οι ποδοσφαιρικοί είστε τόσο λαθέρ, τόσο λαθέρ. Τόσο κολλημένη. Όχι, γιατί δεν μπορεί. Όχι, εγώ αρχίζω. Είστε ποδοσφαιρικοί, τελείωσε. Είστε λαθέρτο. Ρε, άκου λίγο. Είναι κολλημένο. Ρε. Δεν σε κολλάει, τελείωσε. Θα ακούσεις λίγο. Παρακαλώ. Αρχικά ήθελα να πάρω πριν την προετοιμασία. Σε βέβαια πως το βλέπω. Τέλος πάντων. Θα πάρουμε τώρα και μια εβδομάδα μετά την προετοιμασία. Η οποία πότε είναι, Ρενικό. Τελειώνει γύρω στις 25 Αυγούστου. Φεύγεις. Τέλη Αυγούστου. Τέλη Αυγούστου. Τέλη Αυγούστου. Πότε φεύγεις. Μία με 10 θα φύγουμε εμείς. Εντάξει, Ρενικό, 25 τελειώνει η προετοιμασία, δεν προλαβαίνω να κάτσω μια εβδομάδα. Ναι, ξέρω εγώ, πιστεύω πως ναι. Ξέρω εγώ, εντάξει, δηλαδή. Πιστεύω πως ναι. Αμέσως. Πέντε μέρες είναι. Δηλαδή θα φύγει κατευθείαν κρυφή το Σεπτέμβρη. Εννοείται. Εννοείται, θα έχετε γυρίσει όλοι, ελπίζω, αν έχετε πάει κάπου. Θέλω κοντά. Και εκεί Σεπτέμβριο κάπου θα την κάνουμε κι εμείς. Δεν ξέρω αν θα πάμε πουθενά να πω την αλήθεια, δεν έχουμε βγάλει ακόμα κάποιο πλάνο. Καλά, ρε, τάτι. Εντάξει, κάπως έτσι την κάνουμε δουλειά. Σε βολεύουν οι ημερομηνίες μου, εντάξει. Μια χαρά με βολεύουν. Καλό σου κάνω, Νίκο, αυτό το 20-30 λίγο με μπερδεύει. Θα αφήσω το χρήμα, δεν πιστεύω να είμαι χώστο να τα έχουμε τα πρωινά εδώ πέρα. Εντάξει, δεν γίνει. Θα γίνει ο υπερμετανός θα γίνω. Θα γίνει το Μοσχοβίτης 104. Με τον Κούση. Θα φύγει ο Χρυσανθός. Όχι, να σκάτσει με τον Κούση. Αυτό λέω. Ναι. Αυτό καλέ και τέτοια. Μπλινγκ μπλονγκ. Πίκι πίκι ποκο ποκο. Πίκι ποκο ποκο. Στο Βλαχόπουλο σήμερα και τον έχει το Βλαχόπουλο είναι φωτογραφίες, είναι βουλευτής. Πού τη βρήκε το φωτογραφείο του Τσακάκη. Ο Βασίλης. Ο Βασίλης, ναι. Μια φωτογραφία του, δεν έχει το μένουμε. Μένουμε μπάσκετ, ναι. Και μετά φωτογραφία του Βλαχόπουλου, σου λέω σαν βουλευτής είναι. Τι βρήκε, ρε. Αλφα Θεσσαλονίκη. Δε εδώ κατάσταση, δε. Να το. Μα είναι δυνατόν. Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Αχ, φίλος μας ο Βασίλης. Βέβαια. Φίλος μας. Δάσκαλο θα το χαρακτηρίζω εγώ προσωπικά. Φίλος μας. Όχι απλά. Δυνατός. Multitasking. Έτσι. Έτσι.
Νίκο. Και είδε το μέλλον, έτσι. Να συζητήσουμε τίποτα σοβαρό τώρα. Και είδε το μέλλον είναι στην μπάλα. Ε, καλά, εντάξει. Όχι πολύ. Okay. Μην κορδευόμαστε τώρα μεταξύ μας. Okay. Γιατί ρε φίλε, εγώ. Τι χείρα ρε φίλε που ζήτησε η Σόβια. Η τέτοια ρε που. Η δολοφονία του επιχειρηματή ομογενή από την Αυστραλία πέρσι. Έξω το σπίτι σου εκεί πέρα που ήταν στην Αθήνα κάπου. Μπράβο τη χείρα. Εγώ λέω ότι σε δύο εβδομάδες από τώρα. Έλα, ναι. Σε δύο εβδομάδες από τώρα. Δηλαδή σήμερα πώς έχουμε. Σήμερα έχουμε 9. Στις 23. Ο Άρης έχει ανακοινώσει μεταγραφή. Μέσω του Ολυμπιακού. με διαρροή. Τι ο Αλεχάνδρο Ντεμπαρτόλο, ο μάνατζερ του ποδοσφαιριστή, που μίλησε πρώτα στο Λαμπαουτάρης στο αλήθεια, πρωί. Αλήθεια, το διάβασα αυτό το πρωί, γιατί μπήκα από την γραφή στο Λαμπαουτάρης και είχε δηλώσει τον Ντεμπαρτόλο. Λοιπόν, και δεν είχε τίποτα άλλο. Δεν είχε τίποτα άλλο. Εντάξει, να τα λέμε και αυτά. Μίλησε σωστά. Λοιπόν. Γιατί εμείς οι έμπειροι μπήκαμε να διαβάσουμε την γραφή στο Λαμπαουτάρης, όχι τη λέγανε. Στον Νίκο Παπαδόπουλο. Έτσι, καλό παιδί. Και είπε ότι ο Άρης συμφώνησε με τον Ερυθρό Αστέρα για να αγοράσει τον ποδοσφαιριστή. Έτσι. Τελειώσαμε. Εγώ δεν έχω πω κάτι άλλο. Πετάω πάνω στο τραπέζι, δήλωσε τον Μπαρτόλο και φεύγω. Πόσο μας είπε? Όχι ακόμα. Οκ, μικρή σημασία έχει. Γιατί θέλει ο Ερυθρός Αστέρας να κρατήσει ένα ποστό του ποδοσφαιριστή. Μάλιστα. Άμα τον πουλήσει. Πώς θα μου πω σωστά το ποδοσφαιριστή. Τι? Πώς θα μου πω σωστά το ποδοσφαιριστή. Θα πω σε ένα σπάσιμο. Ας το διάλογο. Ας το διάλογο. Δηλαδή, ας το διάλογο πια. Ούτε οι Βραζιλιάνοι δεν τα έχουν έτσι, που έχουν κάνει 20% να σπάνε. Φαγωθήκατε! Δείχνετε με το δάχτυλο όλη την ώρα τον Άρη! Λασπολόγοι! Λασπολόγοι! Τα λασπωμένα σας δάχτυλα που έγραψε πάλι ο Νίκος Παπαδόπουλος. Βγάζετε τα δάχτυλά σας από τη λάσπη και δείχνετε. Δεν ξέρω που τα βγάζετε, αλλά τέλος πάντων είναι άλλη κουβέντα. Στις καθυστερήσεις με συγχύσατε πάλι. Και 24 πήγε. Τώρα ξέρεις τα γίνει. Θα βγουν όλοι στα τελευταία 5 λεπτά. Θα βγουν όλοι και θα με συγχύσουν. Εδώ τόση ώρα ήμουν ήρεμο! Έχω και ένα πολύ μπριζο εδώ που μου στέλνει διάφορα μηνύματα, δεν τα διαβάσω. Τι. Ποιο φίλο μα είναι? Όχι, βάλει. Φίλο μα είναι? Όχι, είναι φίλο εκπομπή. Φίλο εκπομπή, μάλιστα. Είναι φίλο εκπομπή. Για λέγε. Συχνά πυκνά με μπριζώνει λίγο στα μηνύματα, ξέρει, για να σου την πω δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Ναι. Ωραία. Για λέγε. Και μου έχει βάλει μέσα σε εισαγωγικά. Ναι. Ο Ντουρμισάη αγοράστηκε από την ΠΑΕ Άρη. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Έτσι έλεγε ΠΑΕ, παιδιά. Τι έκανε τώρα. Άρα συμφωνούμε, λέει, και με δήλωση Ντεμπαρτόλο. Έτσι έλεγε ΠΑΕ. Ντεμπαρτόλο είπε ότι. Χτυπάνε ήδη δύο γραμμές. Δεν είπα τίποτα, φίλε. Δεν είπα. Περίμενε, πού είδε. Δεν είπα τίποτα. Πάλι, μη με συγχύσετε, παιδιά. Έχω να κάνω μια πολύ σοβαρή δουλειά. Μετά λειτουργήμα αυτό το χαρακτήριζα. Δύο τελευταίοι, πάμε στον πρώτο τελευταίο. Καλησπέρα. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που θα κριτολογήσω. Τα κινητά σας δεν τα έχετε μεταξύ σας, ρε. Καταρχήν, ο Γιώργος δεν έφταιγε, το τηλεφωνικό κέντρο έπεσε για 4 λεπτά. Α, ναι. Blackout. Πάλι καλά που γυρίσαμε τόσο γρήγορα, μπράβο. Λοιπόν, όντως, τον έβαλα για 4 λεπτά σκούπισε. Αλλά πριν τον είδα ότι είναι πολύ σημαδιό, όντως πήγαινε και χωνότανε κάτω από κάτι δέντρα, επειδή ήταν συμβασίχος με ένα παουτσάκι δασούλη και τον έψαχνε ο ανώτερος, ας πούμε, του τμήματος. Γι' αυτό δεν ξανακάνε άλλη σύμβαση, γιατί εντάξει, δεν είχε αποκτήσει καλό όνομα. Αλλά όντως για ένα 20 την έκανε, με κοιτούσε κιόλας, λέει, τι κάνει αυτός. Σκούπισε λίγο, δεν καλά, να μην φαντασείς ότι τον είπα, σκούπισε, Πλά φιλαράκι, ξέρω εγώ, λίγο, ρίξε λίγο νεράκι, ξέρω εγώ, έτσι, κάπως έτσι. Με αυτή την έννοια δηλαδή, κατάλαβες. Χριστό! Αλλά όντως ήταν μεγάλο χυμαδιό, πολύ μεγάλο χυμαδιό. Χριστό! Πριν σε κλείσω, επειδή τριτολογείς, δεν όχι απλά δευτερολογείς. Ναι, διαβάζω πάει 24, συνάντηση Ρέμπε με Παύλο Γκαρσία. Ένα σύντομο σχόλιο. Θα γίνει. Δεν πρόκειται να μιλήσω μέχρι να πάρθουν από στους ανθρώπους κάποιες αποφάσεις. Ναι, εγώ ναι. Δεν είμαι τίποτα μέσα στο μεγαλείο του λαού του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Και του κόσμου και των ανθρώπων του ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ, δεν έχω γνώμη. Δεν έχω ποδοσφαιρικές γνώσεις κατάλληλες για να μπορώ να κρίνω τώρα αν πρέπει ή δεν πρέπει. Εντάξει. Εσύ πρέπει να πάρεις τον Παναγιώτη Γιαννάκη πάλι στο μπάσκετ για να σωθείς. Κάνε την ομάδα πάλι πρώτη. Έχει πολύ ωραία, μια χαρά είναι. Πάμε στον τελευταίο για σήμερα, καλησπέρα. Έλα φίλε, έπεσε η γραμμή να πω. Έλα ρε, έπεσε η γραμμή ρε φίλε, κάτσε. Σωστά, έχει δίκιο, πρέπει να τα πει. Όχι, περίμενε. Γιώργο, περίμενε. Χρήστο, πάρε μόνο εσύ, θα σας έχουμε και τις δύο στον αέρα για τα τελευταία 3-4 λεπτά. Να τα πείτε επιτέλους. Να τα πείτε κιόλας μαζί, γιατί βγαίνετε μια ένας μια ο άλλος. Τι κατάσταση είναι αυτή τώρα δηλαδή. Κοίτα, άκου ρε φίλε, εγώ τον Τασούλη το βάλαμε το Χριστάκι να σκουπίσει να πούμε, γιατί ήταν λίγο κατάστατος ο... Ναι, μα εμείς δεν κάναμε, εγώ σου είπα ρε, Τριάστρος Λοκαγκός, Σκάι Μύτη στη Σκοπιά, μα ακούς τώρα, καμπάνα.
Λοιπόν, και με λέει, δεν θα με κάνεις, λέει, τέτοιο, αναγνώριση. Και του λέω, άραξε σειρά, λέω, γιατί όταν ακούω Άντζελα Δημητρίου, λέω, ο Θεός ο ίδιος να έρθει, λέω, θα τον βάλω να περιμένει. Εγώ είχα πετάξει, ξέρεις, εκράνος, ας πούμε, όπλο. Ναι. Δηλαδή, σε 30 λόγω εγώ δεν έκανα, ας πούμε, αναγνώριση και θα με βάλει σκουπί στο Χριστάκης, ας πούμε. Δεν υπάρχει αυτό ούτε για αστείο. Εγώ στρατό υπηρέτησα φυλακή γιατί δεν θα χαμπάρκησα από κανένα. Δηλαδή, με μιλούσε ο Ικάσος Πανός που είχαμε ο ΙΚ2 στην Καβίλη και τον έλεγα, άραξε ρε σειρά να πούμε λέω, τώρα, μην τρελαίνεσαι να πλάτε. Πόσες μέρες φυλακή. Απλά εγώ ήμουν, όντως ήμουν πολύ λουφαδερός, ναι. Και γι' αυτό και στρατό απόκτησα φυλακή και στη ΔΕΗ, ρε παιδί μου, εγώ και ο Τασούλης, εντάξει ο Τασούλης και κάποιον που τον έβαζε ο παπάς του, κάποιος είχε μέσον, αλλά όταν γινόταν αγκαρίες, ενώ ο Χρήστος έτρεχε πρώτος, εγώ ας πούμε και χαμαλή και με τον Τασούλη φεύγαμε σε κάνα γραφείο και Γιώργο, το ψάχνανε όλοι. Όταν λες Τασούλης, εννοείς το γνωστό. Όχι, ο Τασούλης και εκείνος είναι φίλος του Χρήστου, αλλά ένας άλλος Τάσος, Παοξής, ένας Τασούλης. Ναι, γιατί είχαμε και στον Άρη τον Τασούλη. Όχι, ναι, ο Τάσος Αναστασίου, ένας άλλος Τάσος, που πούμε. Ναι. Που σου λέω, δηλαδή, εμείς ποτέ δεν κάναμε, όχι να μας βάλει κάποιος, ο Θεός δεν μπορούσε να μας βάλει μέρα και τον Τάσο να κάνουμε σκούπα, αφού ήμασταν χημεία, να πούμε. Πόσες μέρες φυλακή είχες? Δεν μας παίρνανε, Πόσες μέρες φυλακή είχες? Άσε φίλε, η φυλακή που είχα, δηλαδή, ξέρεις πως με λέγανε στρατό, με λέγανε Ισοβίτη. Ο πλήρης δηλαδή πενταετούς υποχρεώσεις, γιατί κανονικά έπρεπε να υπηρετήσω κάνα εξάμηνο και υπηρέτησα μόνο εκατοντάδες μέρες φυλακή. Υπηρέτησα μόνο ένα μήνα, εκ των οποίων 15 ήταν άγραφοι άδεια, γιατί στο τέλος, ας πούμε, ο πατέρας μου είχε πάει κάτι ρούχα, ξέρω εγώ, γιατί δούλεψε ένα καλό μαγαζί με ρούχα. Ναι. Το διοικητή για μου σβήσει, πολύ φυλακή μου σβήσαν. Δηλαδή, αφού δεν, σου λέω, ήμουνα. Δηλαδή, με λέγανε επίστρατο. Λες, εσύ δεν είσαι βαρύ, είσαι επίστρατος, ας πούμε. Τους είχα γραμμένους όλους, να μην σας πω που κανονικά. Οπα. Και ήμουνα στο Πολύκαστρο, ναι. Είχα σαν νέος και τον προστάτευα, ας πούμε, δηλαδή ήμουν εγώ παλιός και είχε τη σειρά νέος. Το συγχωρεμένο το Γιάννη το Μαστρακούλια, ο οποίος γνωστός ο Μαστρακούλης, αυτός ήταν το 72 γεννηθής, ένα χρόνο μικρότερος. Ναι. Δεν ξέρω αν το ξέρεις, από το παδικό κίνημα του Super 3, ρε παιδί μου. Το έχω ακούσει το όνομα. Το έχω ακούσει το όνομα. Γιάννης Μαστρακούλης, ναι, είχε έρθει στο Πολύκαστρο, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Και επειδή αυτός ήταν πάρα πολύ χημείο, ακόμη πιο χημείο, τον είχα την προστασία μου, επειδή μου είπε ότι είναι Αριανός, δεν άφηνα να τον πειράζει κανείς δηλαδή. Συγχωρέθηκε ο Γιάννης, εντάξει, τέλος πάντων. Μάλιστα. Αλλά αυτό θέλω να σου πω, το Χρήστο, πολύ καλό παιδί, αλλά αυτός έτρεχε πρώτος στις αγκαρίες και τα λοιπά. Εγώ με τον Τάσο κρυβόμασταν, ας πούμε, μας ψάχνανε, ας πούμε. Και γι' αυτό δεν μας ξαναπήραν όντως για σύμβαση. Και στις κάμψεις πέσαμε και οι δυο μαζί, εγώ πήρα περισσότερες, ας πούμε. Αυτός δεν άντεξε να πάει όσο πήρα εγώ, εντάξει. Καλός και ο Χρήστος, αλλά εγώ μπόρεσα να πάρω πιο πολλές κάμψεις, ας πούμε. Γι' αυτό έχασε το στοίχημα, κατάλαβες. Μάλιστα. Έγινε, παιδιά. Έγινε, Γιώργο μου. Να σε καλά, να σε καλά. Σήμερα κάνει εκπομπή ο Γιώργος και ο Χρήστος. Τι έπαθες, ρε. Ένα καταπληκτικό μήνυμα, δεν μπορώ να διαβάσω τώρα. Γιατί? Δεν μπορώ να διαβάσω. Ποιον αφορά. Δεν έχει σημασία. Οκ, απλά είδε καταπληκτικό. Για μένα, είναι πιο. Δεν τον άρεσε. Όχι, ούτε για σένα και τον άρεσε. Για ποιον άρεσε. Και κάτι άλλο τώρα που στείλανε εδώ πέρα και. Έχει κοκκινήσει, ρε. Γιατί έχει πάθει. Σήκωσα κεφάλι και βλέπω τον Νίκο κινησμένο. Τι έπαθες, ρε, αγόρι. Ανέβασε λίγο. Περίμενε. Δεν υιοθετεί η εκπομπή. Δεν είπαμε τίποτα, ρε φίλε. Ναι. Οκ. Okay. Η σεζόν ανήκει στους Έλληνες. Γράφει, λέει ο Αλφα. Καλά. Αν περιμένεις από τους Έλληνες. Εν μεταξύ, βλέπω κάτι άρθρα, ειδικά σήμερα. Καταστροφή για τη Χαλκιδική. Δεν έρχονται οι Σέρβοι και. Είναι μεγάλο πρόβλημα, φίλε. Είναι. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Ας προβάλλεται. Και το ακούω ότι τσουβαλιάζεται πολλές φορές. Οι Σέρβοι που έρχονται. Είναι περίπου ένα εκατομμύριο. Για το ξέρω, έχει πράγμα που έχει. Στο ένα εκατομμύριο μέσα, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν διάφορες βαθμίδες επιπέδου τουριστών. Εγώ, οι περισσότεροι που έχω γνωρίσει, λόγω του γνωστού. Έτσι. Της γνωστής σχέσης. Της πρίκας σου, είναι ανώτερου και ανώτατου επιπέδου τουρίστες. Δηλαδή, δεν είναι ότι θα κάθονται μόνο και θα τρώνε σαλάτες μέσα στο σπίτι τους και τέτοια. Ναι. Έτσι, είναι άνθρωποι που αφήνουν λεφτά γενικότερα. Έτσι. Και είναι αρκετοί από αυτούς που είναι έτσι. Υπάρχουν και όπως και ο Έλληνας, δεν είμαστε όλοι που θα πάμε στο πεντάστερο. Έτσι, και θα είμαστε όλοι μέσα στην άβλα και θα τρώμε ψάρια κάθε μέρα φρέσκα και θα πίνουμε κρασιά. Έτσι. Υπάρχει αυτός που τρώει πιτόγυρο κάθε μέρα. Υπάρχει, ας πούμε, σε μια μέση κατάσταση. Υπάρχει ο άλλος που είναι άπλα. Το ίδιο ισχύει και με τους Σέρβους. Έτσι. Και άμα σκεφτείτε ότι θα έρθουν 1 εκατομμύριο για παράδειγμα, λέω τον αριθμό, και είναι να έρθουν 100.000, όσο να είναι υπάρχει μια διαφορά. Σωστό. Τέλος πάντων. Okay. Αύριο πάλι εκεί, Ναι, ρε φίλε. Καλοκαίρι,
Ναι, ρε Νίκο, σωστά. Καλοκαιράκι, ρε φίλε. Καλοκαιράκι. Έχει να σου πω λίγο κάτι, κοίταξε λίγο. Καταρχάς, εγώ πρέπει να βιώσω και τη μοναξιά μου, μείνω εδώ. Εντάξει. Τη μοναξιά. Φεύγει, μου παίρνει το σκύλο. Ωραία. Χοντρό. Εντάξει, με παρατάει μόνο σαν να μου λέει εσύ δούλευε εκεί πέρα σκλάβε. Ωραία. Και εμείς εδώ πέρα πλάτσα πλούζα, βέβαια. Δεν δουλεύει. Και από εκεί δουλειά κάνει. Ναι. Okay. Και εμείς το ίδιο θα κάνουμε, δεν αλλάζει αυτό. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι πάμε και εδώ. Αλλά έχουμε αποδείξει ότι δεν το ξύνουμε. Εμείς όπου και αν πάμε, ένα λάπτοπ είμαστε στην τσάντα. Έτσι, μπράβο. Είμαι ένα τάμπλετ, ένα λάπτοπ. Τη δουλειά μας τι κάνουμε πλέον. Χτυπάει το κινητό. Α, έλα, τι έγινε, το βάλουμε αυτό. Βέβαια. Ναι, αλλά είμαι σε. Έτσι είναι, Νίκο. Ναι, αλλά είμαι διακοπές τώρα. Ναι, αλλά δεν γίνεται. Ο Χρήστος το έχει κάνει αυτό. Αν όντως κρατήσουν, λέει τίποτα. Το ψέγγι τουριστική σεζόν. Μα πριν δεν είχε κρατήσει, παιδιά. Που είναι κλειστοί περισσότεροι. Τώρα ανοίξανε. Ποτέ δεν είναι τίποτα. Σε ποια παραλία. Καταπληκτικό. Κάπου στην ποτήδα τώρα, ξέρω εγώ. Σε πλευρά όμω. Δεν ξέρω. Απ' την άλλη πρέπει να είναι προ το δεύτερο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Απ' την άλλη πρέπει να είναι. Δεν ξέρω. Ωραία υποτίδα. Έχουμε ανθρώπου και εκεί. Οκ. Ο Σάκης παραθερίζει την ποτήδα. Το κρατάω. Παραθερίζει, ρε φίλε, τι ωραία λέξη. Παραθερίζει. Ο Μπάρμπα 5 χρόνια. Το κρατάω, δηλαδή το 20-30. Ή το δίνει σαν ένα σκεπτικό. Όχι, μια εβδομάδα την κουμπώσουμε εκεί. Νίκο, 20-30 10 μέρε, φίλε. Πρόσεξε. Μια εβδομάδα, ρε, δεν σου είπα 10 μέρε. Α, μου είπε 20-30, αυτό μου είπε. Όταν ακούω 20-30, τι ακούω, 10 μέρε. Να τελειώσει. Κάπου εκεί μέσα. Μέσα από το κύριο μέσα. Ναι. Σούπερ, εντάξει, μια χαρά. Κάπου εκεί θα χώσουμε, ρε παιδί μου, 7 μερούλε. Εντάξει. Οκ. Και θα γίνει δουλειά. Πάμε λίγο. Θα δούμε τώρα που θα πάμε. Είναι μια άλλη κουβέντα. Γενικά βγαίνει πολύ εύκολα στην ουσία του. Κάτι γίνεται, δεν ξέρω τι παίζει. Ναι, αυτό κάτι κρύβει μια παγίδα ενδεχομένω. Την οποία πρέπει να προσέξουμε. Λοιπόν, πάω 24 ακολουθεί. Ξεφύγαμε και λίγο. Έχουμε και δουλειέ. Γιατί εδώ τι έκανε, θα μου πει. Νίκο Μοσχοβίτη εδώ πέρα, μόλο την επιτελείο. Μνημόσυνο, Παναθηναϊκός 0-0. Ποιο μνημόσυνο, τώρα έχουμε πάει στο τέτοιο. Τώρα πάμε. Τι. Τα μνημόσυνα έχουν γίνει τι προηγούμενε μέρε. Σήμερα πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο. Χρονίσαμε. Σωστά. Λοιπόν, πάω 24. Ο Κούσια στο νέο τέτοιο, το νέο project. Ήδη ωραία. Λειτουργεί πολύ καλά όμω η επικοινωνιακή. Παύλο Γκαρσία, Γκαλίνοβιτ θα έρθει. Μάριο Γκαλίνοβιτ. Προπονητή θερματοφυλάκων. Βέβαια. Ποιο ήταν εκείνο ο παίκτη του Παραθάγκο που τον είχατε βρει με το μπουκάλι στο κεφάλι και έσταζε με τον Χέντριξεν, ήταν. Το μπουκάλι στο κεφάλι, ναι, στην Τούμπα και έσταζε με το κεφάλι του. Δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Θα μου το είχε φάει παπούτσιο Νίνη σε ένα κόμμα. Όχι, ρε, πιο παλιά μιλάμε τώρα. Δεν το θυμάμαι αυτό που λες. Μάλιστα. Τέλο πάντων. Δεν το θυμάμαι. Γκαλίνοβιτς, Μάριο Γκαλίνοβιτς, φίλε. Όπως έβλεπα κάτι σχολεία σε ένα άρθρο για τον Γκαλίνοβιτς, λέει. Αντί να πάρουμε, λέει, κάποιον να παίζει, λέει. Λέει, κάποιον λέει ότι να του πάρουμε και το θεματοφύλακα. Να του προπονεί. Εγώ είδα ένα σχόλιο ότι καλώς να έρθει να του πάρουμε και το θεματοφύλακα. Α, αυτό. Καλά τώρα στον Πάγκο, όπως είναι η κατάσταση όλη άχρηστη. Γιατί έλεγε Παπαδοπούλου, έχει εξοντώσει τον Άλεξανδρο Πασχαλάκη. Λέει. Λοιπόν. Όλοι τώρα άχρηστοι, μέσα σε ένα χρόνο. Τα λέμε και πάλι αύριο, γεια σας. Γεια σου, Βικτώρια.